Τριήμερη είναι η δράση από το Δήμο Βόλου κατά της βίας γυναικών με αφορμή την αυριανή Παγκόσμια ημέρα. Ξεκίνησαν οι εκδηλώσεις μάλιστα χθες 3η 23 Νοεμβρίου για τη δράση ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης του κοινού σχετικά με το φαινόμενο της βίας από τα στελέχη του Ξενώνα Φιλοξενίας Γυναικών Θυμάτων Βίας Δήμου Βόλου. Οι σύμβουλοι λοιπόν του Ξενώνα Φιλοξενίας Γυναικών Θυμάτων Βίας του Δήμου Βόλου στις 23, 24 και 25 Νοεμβρίου θα βρίσκονται σε κεντρικά σημεία στην πόλη του Βόλου, όπου θα διαθέτουν ενημερωτικό υλικό και θα προσφέρουν τη δυνατότητα στους πολίτες να ενημερωθούν για τη λειτουργία του Ξενώνα και πώς μπορούν να βοηθήσουν μια γυναίκα η οποία βρίσκεται σε μια τόσο δύσκολη κατάσταση. Σήμερα το πρωί βρέθηκαν έξω από το Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας με τον αρμόδιο αντιδήμαρχο στην οδό Δευτέρας Νοεμβρίου από τις 10 το πρωί έως τις 2.30 το μεσημέρι. Αντίστοιχες δράσεις πρόκειται να πραγματοποιηθούν και αύριο 5η 25 Νοεμβρίου. Με αφορμή την αυριανή ημέρα 25η Νοεμβρίου, είναι η μέρα η οποία έχει ψηφιστεί από τη Γενική Γραμματεία του ΕΕ ημέρα, Παγκόσμια ημέρα εξάλληψης βίας κατά των γυναικών. Μια τριήμερη δράση από το Δήμο Βόλου και από το Τμήμα Κοινωνικής Πρόνοιας που λαμβάνει χώρα από σήμερα μπροστά στην Αντιδημαρχία της Πρόνοιας. Χθες ήμασταν στην Πλατεία Ελευθερίας και αύριο θα είμαστε στον Άγιο Νικόλαο από το πρωί 10.30 μέχρι 2 η ώρα το μεσημέρι. Ουσιαστικά υπάρχει το επιστημονικό μας προσωπικό, το οποίο βλέπετε, το οποίο ενημερώνει σε αυτές τις τρεις μέρες και όχι μόνο, ενημερώνει τους πολίτες όσον αφορά το κομμάτι αυτό για τις κακοποιημένες γυναίκες, δηλαδή αν μια γυναίκα βρίσκεται σε κίνδυνο, πληροφορεί τον τρόπο τον οποίο μπορεί να το καταλάβει ένας πολίτης, όπως επίσης πληροφορεί και για την παραπομπή των γυναικών εκείνων σε ανάλογα συμβουλευτικά κέντρα και ξενώνες όχι μόνο της περιοχής μας, αλλά και όλης της Ελλάδος. Το κέντρο κοινότητας, γενικά όπου υπάρχουν κοινωνικές υπηρεσίες, είναι όλες ενημερωμένες. Απλά η διαδικασία είναι συμβουλευτικά και πρόνοια. Αυτή τη στιγμή έχουμε 6 γυναίκες νομίζω, είναι για 20 άτομα, 20. Δηλαδή γυναίκες μαζί με τα παιδιά τους. Τους παρέχουμε και στέγη και τροφή και συμβουλευτικές. Ήταν ένα ζήτημα ταμπού για τις γυναίκες. Ο φόβος, η ενοχή, τι θα πει ο κόσμος, η κοινωνία. Τώρα με τη δημοσιότητα που έχει πάρει και βοηθάτε και εσείς βέβαια οι δημοσιογράφοι, αρχίσει να μιλάνε. Όπως γνωρίζετε, όπως το προαναφέρατε, ότι αύριο είναι η Παγκόσμια ημέρα κατά της βίας των γυναικών. Πρέπει λοιπόν όλες μαζί οι γυναίκες να ενωθούμε και όταν υπάρχουν τέτοιου είδους συμπεριφορές μέσα στο σπίτι μας, να απευθυνόμαστε στις κοινωνικές δομές του Δήμου για να βρίσκουμε τις λύσεις, διότι αυτό είναι ανεπίτρεπτο για όλες εμάς τις γυναίκες. Όλες μαζί να ενωθούμε. Άλλωστε, εμείς εδώ το έχουμε αποδείξει σαν Δημοτική Αρχή μέσω των κοινωνικών υπηρεσιών με την καλή συνεργασία που έχουμε και φροντίζουμε για τους συμπολίτες μας να επιλύουμε όλα τους τα προβλήματα. Μέσα σε αυτό και τις κακοποιημένες γυναίκες.